Δηλαδή, αυτό, όταν αγάπη τέλειωσες... μου, έγινε... Είναι από νωρίς. Όλοι αυτοί μέσα, η μισή μέσα, η μισή έξω. Α, έχουν σκάσει και είσαι φερμαριστή, δεν μπορείς να φύγεις. Μα δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω εγώ τίποτα. Μα δεν ξέρεις για ποιο τίποτα, λόγο. Τίποτα, δεν ξέρω, μα δεν με έχει εντοπίσει κανένας. Και τελειώνεις λοιπόν εσύ το πρόγραμμά σου κανονικά όπως τελειώνεις πάντα, ξέρω εγώ, τώρα, 3-4 το πρωί. Και έρχεται κάποιος κύριος και σου λέει ασφάλεια, περάστε. Λέω μισό λεπτό να αλλάξω. Ναι, καθόλου. Εσύ δεν ξέρεις γιατί όμως. Να αλλάξω, λέω τι συμβαίνει, μου λέει συλλαμβάνεις. Χωρίς να ξέρεις γιατί, έτσι, σου πέρασε από το μυαλό. Για ποιο πράγμα, λέει, γιατί έχουμε δύο. Μας έχουν στείλει ένα χαρτί, εντός δύο ημερών να σε συλλάβουν. Λέω το σπίτι μου, δεν το ξέρετε. Όχι, μου λέει γιατί μας έχουν δώσει λάθες διευθύνσεις και δεν ξέρουμε. Δεν ξέρετε, λέω που μένω. Μάλιστα. Σου πέρασε από το μυαλό ότι είναι οικονομικές εκκρεμότητες του παρελθόντος και μανούρες παλιές που δεν ήξερες ότι εκκρεμούν. Ό,τι και να ήτανε, δεν ήτανε η κατάλληλη ώρα να γίνει αυτό, διότι εκατομμύρια να είχα, τα δημόσια ταμεία, Σαββάτο, δεν λειτουργούν κοριτσάκι μου λίγο. Την Κυριακή επίσης το ίδιο. Τη Δευτέρα έπεσε μια ωραία βόμβα, ξέρω εγώ, ξαφνικά, και δεν προλάβαμε. Την Τρίτη μας κάνανε ό,τι μας κάνανε. Και την Τρίτη βγήκαμε, ας πούμε, αργά. Εσύ. Πριν δύο εβδομάδες είχα ένα άλλο δικαστήριο που είχα χάσει τον αδερφό μου. Αυτός που σκότωσε τον αδερφό μου, Ανίτα, έφαγε 9 μηνάκια, πλήρωσε 80 ευρώ και πήγε στο σπίτι του. Εγώ για κάποιες επιταγές είμαι ο καταδικός που πρέπει να πάω στη φυλακή. Αυτή είναι η νόμη μας. Σκοτώνουμε έναν άνθρωπο και είναι 9 μήνες. Χρωστάμε επιταγές και είναι 4 χρόνια φυλάκισης. Σωστό. Οι επιταγές αυτές είναι δικά σου, προσωπικές σου, οικονομικές ατασταλίες. Όχι. Αυτό είναι το πιο σοβαρό της ιστορίας. Όχι. Δηλαδή πληρώνεις μανούρες αλλά... Πληρώνω σπασμένα. Α, αυτό είναι.